Αναπολύσει τις στιγμές, Μίτσο. Τι έχουμε ζήσει, ρε Μιχάλη, σε αυτό το κανάλι πια. Τι έχουμε ζήσει. 2 Αυγούστου 2013. Ιστορική ημέρα. Αυτή ήταν η ημερομηνία κατά την οποία αποφάσισε ο Δημήτρης να φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube ονόματι Take It Serious. Τι που ρε στο κεφάλι, 18 Μαρτίου 2014. Αυτή ήταν η ημερομηνία που ανέβηκε το πρώτο βίντεο στο κανάλι του Take It Serious. Ήταν ένα unboxing το οποίο όσοι δεν το έχετε δει, μην πάτε να το δείτε, παιδιά, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ κακό βίντεο. Αυτά βέβαια τα λέμε. Όπως και τα περισσότερα βίντεο μας. Όπως... Να λέμε την αλήθεια. Έτσι. Από ένα σημείο και μετά. Από ένα σημείο και μετά. Όχι, όλα. Από τότε και μετά άρχισε να είναι ποιοτικό το κανάλι. Άρχισε να είναι ποιοτικό το κανάλι από τότε που εμφανίστηκα εγώ για πρώτη φορά στο κανάλι. Εκεί ήταν το σημείο καμπής. Το οποίο καταστράφηκε το κανάλι, νομίζω. Δηλαδή, πιστεύω άνετα θα είχαμε τώρα 2 εκατομμύρια συνδρομητές. Σήμερα, αν λοιπόν, δεν ήσουν εσύ. Σήμερα λοιπόν, τον αφήνω να λέει. Σήμερα το βίντεο έχει ως εξής. Κάνουμε αυτή την αναδρομή στο πώς ξεκινήσαμε, στο γιατί ξεκινήσαμε, στο γιατί και πώς βρήκαμε αυτό το όνομα, στο τι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, βάζω και εσάς που μας βλέπετε μαζί παρέα, και σε ένα μικρό επόμενο βήμα που θα γίνει και θα σας το παρουσιάσουμε μαζί. Και μάλιστα αυτό είναι παρέα με ένα καινούριο συνεργάτη μας. Αυτά είναι τώρα τα περιεχόμενα που διάβασα. Τα περιεχόμενα, διάβασα. Οπότε πάμε στο κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 1, πώς σου ήρθε το Take It Serious. Σαν όνομα. Ναι. Απίσω, έλα, ρε, το έχουμε πει 800.000 φορές. Δεν το έχεις πει πουθενά δημόσιος. Το έχω πει στο πρώτο Q&A, μπορεί να το έχω πει. Ωραία, τέλος πάντων, ήσουν τότε με μια παρέα, ας πούμε, και σκεφτήκατε να κάνετε ένα site. Παρέα, ναι. Ένα site ήταν. Όχι site, ναι, βασικά και site. Απλά ήθελα να, κυρίως να είναι το YouTube, ρε παιδί μου, το ναι, βασικό. Γιατί στην αρχή το λέγαμε takeitserious.gr. Ναι. takeitserious.gr. Ναι, γεια σας, takeitserious.gr λέγαμε. Αλήθεια, ναι. Ναι, είχαμε και το .gr. Γεια σας, είμαστε το takeitserious.gr και θα κάνουμε unboxing. Site ήθελες να κάνεις, αγόρι μου. Αλήθεια, λες τώρα. Και κρατήστε το, και κρατήστε το αυτό εσείς τώρα. Ούτε που θυμάμαι ότι... Και έκανες αυτό το Take It Serious, ναι, γιατί ήθελες να ανεβάζω τεχνολογικά νέα. Μετά λέω, δεν πρόκειται. Σοβαρά, όμως. Σοβαρά. Ναι. Λέω, δεν πρόκειται ποτέ να είμαι εγώ, να βγω στο γυαλί και να λέω τεχνολογικά νέα. Σαν να ρωτήσω Χατζη Νικολάου της τεχνολογίας, ναι. Άστο, δεν παίζει, λέω. Ναι. Οπότε έχω δημιουργήσει το κανάλι, άστο, λέω να υπάρχει, καλό είναι, επειδή με το brand. Καταρχάς, σκεφτόμουν και άλλα πριν το Take It Serious. Όπως. Take It Funny. Ναι. Μετά, λέω εντάξει, Take It Funny υπήρχε ήδη, ρε παιδί μου. Take It Easy, ξέρω εγώ, υπήρχε. Take It Serious δεν υπήρχε όμως. Δεν υπήρχε Take It Serious. Είναι από το Take It Seriously, πάρ' το στα σοβαρά, έτσι είναι. Take It Seriously, ας πούμε. Take It Seriously, πάρ' το στα σοβαρά. Βάλει και λίγο τεχνολογία για το tech μέσα. Λέω εντάξει, θα είναι και ο Αλέξης μέσα, θα κάνει τις χαζομάρες του. Δεν παίζει να είναι σοβαρό το περιεχόμενο. Άρα λίγο οξύμορο το Serious. Το technology υπάρχει. Unboxings, gaming vlogs, ήταν από την αρχή αυτή η τριπλέτα. Με ισχυρή δόση καφρίλες, λέγαμε μετά, το κάναμε με ισχυρή δόση χιούμορ. Ναι. Για να παίρνουμε και καμιά δουλειά, γιατί βλέπαν οι άλλοι καφρίλες και λέγανε, όχι, τι είναι αυτή. Οπότε είναι TIS. TIS. Δεν υπάρχει L, δεν είναι tackled. Γιατί ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά, κοντά στα 10 χρόνια, 9,5 χρόνια κλείνουμε τώρα που βλέπετε το βίντεο. Και ακόμα κάποιοι νομίζετε ότι το μεσαίο είναι L και όχι I κεφάλαιο, είναι Take It Serious. Ούτε Take It Seriously, ούτε Take It Very Serious, ούτε Tackled, ούτε Take It Serious, ούτε τίποτα. Take It Serious. Και έφτασε λοιπόν αυτό το κανάλι κάποια στιγμή να προχωρήσει, να κάνετε εσείς βίντεο και εγώ να έρχομαι εδώ σαν ένας θείος από το παρελθόν, κολλημένος, ένας μπάρμπας, και έλεγα τα αδέρφια μου, τι είναι αυτά που κάνετε, καθίστε βρείτε καμιά δουλειά. Τους έφερνα να στείλουν βιογραφικά στα εργοστάσια να πάνε εδώ να δουλέψουν κανονικά. Είχα βρει κάτι μετακομίσει να πάνε να κάνουν. Τους έλεγα τι είναι αυτά που κάνετε όλη την ώρα, θα χαλάσετε τα μάτια σας. Θα φοράτε γυαλιά 25 χρονών. Τέτοια πράγματα τους έλεγα. Υπάρχουν βίντεο που εμφανίζεται από πίσω, φίλε. Τι κάνετε? Ναι, ναι. Κάντε μια. Ο Μιχάλης το έχει πάρει πολύ στο. Ναι, το έχει πάρει πολύ στο χαβαλέ. Ότι είναι αυτό που κάνουμε. Και όντως για πλάκα ξεκινήσαμε. Χαβαλέστε και σας έλεγα φύγετε από εδώ. Τι είναι αυτά, βγείτε έξω λίγο. Παίξτε λίγο στη γειτονιά. Στην Ελλάδα. Είπες όμως πως άρχισε σαν ιδέα. Αυτό δεν το είπες. Τι σαν ιδέα. Να γίνει το πρώτο βίντεο. Γιατί να κάνεις κανάλι στο YouTube, ας πούμε. Γιατί μπλάκα, ρε. Εντάξει, μου άρεσε το περιεχόμενο Ελλήνων και ξένων YouTubers. Mm-hmm. Απλά ήθελα να βγάλω εγώ λίγο έτσι πιο χαβαλέ, ρε παιδί μου, πιο παρείστικο κλίμα. Γι' αυτό και τα πρώτα unboxing και τα περισσότερα unboxing. Γιατί από unboxing ξεκινήσαμε. Ήταν στο χαβαλέ. Ήταν μέσα ο Στέλιος, ο φίλος μας. Ο οποίος έχει να εμφανιστεί πολλά χρόνια τώρα, είναι στο εξωτερικό. Είπαμε να το κάνουμε έτσι λίγο στην πλάκα, ρε παιδί μου. Να κάνουμε λίγο. Να μην είναι αυτό το σοβαρό, το τυπικό, το unboxing, η παρουσίαση, το gaming, το σοβαρό κτλ. Και έφτασε λοιπόν αυτός ο μπάρμπας εδώ που τους έλεγε
σηκωθείτε, φύγετε, βρείτε καμιά σοβαρή δουλειά. Να αφήσει αυτό τη σοβαρή δουλειά που έκανε. Και θέλει να γίνει αφεντικό μα τώρα. Είναι την επιστημονική δουλειά. Και να μπει με τα μπούνια μέσα στο κανάλι. Και πλέον αυτή η παρέα, τα τρία αδέρφια, γιατί είμαστε αδέρφια για όσοι μα βλέπετε πρώτη φορά, παρόλο που δεν μοιάζουμε. Αυτά τα αδέρφια να έχουν κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το κανάλι, την κύρια του επαγγελματική ενασχόληση. Αυτό βέβαια δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε μόνοι μας, δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε αν δεν ήσασταν όλοι εσείς με τη στήριξή σας, 330.000 ζωή να έχετε κοντά. Λέω, εγώ βλέπω και λίγο το μέλλον, ρε παιδί μου. Τι λέει, το παρελθόν, έχεις μείνει πολύ πίσω στο παρελθόν. 430. 330. Όχι, 430.000 είπα. Α, καλά, έχεις μείνει 3 χρόνια πίσω. 430.000 που είμαστε τώρα, εδώ και ζωή να έχουμε και να... Κορακοζόητη να είμαστε. Να είμαστε κορακοζόητη και να έχουμε μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και η ανακοίνωση μεγάλη είναι ότι το κανάλι θα κλείσει. Πρέπει και εμείς λίγο να ξεκουραστούμε, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί δεν έχουμε καθημερινή ζωή καθόλου, δεν μας βλέπουν οι γυναίκες μας, δεν μας βλέπουν τα παιδιά που δεν έχουμε παιδιά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εφόλου. Δεν προλαβαίνουμε, δεν βλεπόμαστε. Θα πάω στα χωράφια. Όχι, όχι, γιατί ο κάποιος τώρα μπορεί να κλείσει εδώ το βίντεο. Όχι, όχι. Δεν θα κλείσει το κανάλι, ίσα-ίσα. Μας έρχονται καινούργιες ιδέες, πάντα με τη στήριξη, είπαμε και τη δικιά σας, αλλά και συνεργατών που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε, με ένα νέο συνεργάτη, αφού το βρήκαμε, κάναμε ένα βήμα παραπάνω. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, κάτι το οποίο είναι στα σκαριά. Θα σας το αποκαλύψουμε σήμερα, αλλά θα βγει έξω, δηλαδή στον κόσμο, στο κοινό, θα βγει μάλλον τον επόμενο μήνα. Και αυτό είναι αυτό που πάντα ήθελε ο Μίτσος. Το takeitserious.gr. Αλήθεια δεν θυμάμαι ότι το λέγουμε έτσι, takeitserious.gr. Υπάρχει βίντεο. Αλήθεια τώρα. Το ξέχασα τελείως. Τι δεν ξέχασες να κάνεις όμως. Δεν ξέχασες να μπεις, να ψάξεις αν υπάρχει αυτό το domain, να το κατοχυρώσεις και να πεις ότι κοίτα να δεις, είμαστε ένα κανάλι στο YouTube. Να μην το πάμε λίγο παρακάτω. Να μην το πάμε λίγο, όχι θα πω εγώ σε media, απλά αυτό όλο το υλικό να υπάρχει και κάπου αλλού. Δηλαδή συγκεντρωμένοι διαγωνισμοί. Τα νέα μας βίντεο, τα παλιά μας βίντεο σε κατηγορίες, όλα τα unboxings, κάποια gaming νέα για τις κονσόλες, για τα PC, κάποια τεχνολογικά νέα για κάρτες γραφικών, για κινητά, για μια νέα τεχνολογία. Και μέχρι εκεί, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να γράφουμε και αθλητικές ειδήσεις, να το κάνουμε take it serious and sports, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στο μέλλον. Έτσι. Και εδώ θέλω να σας πάω στο τίνι του takeitserious.gr και θα πάω τώρα αμέσως. Κάτσε, γιατί δεν ξέρει κιόλας να χειρίζεται τον υπολογιστή. Ω, πώς το πέταξα αυτό, ρε. Κάτι ετοιμάζουμε, ε. Take it serious, κάτι ετοιμάζουμε. 29 μέρες, 23 ώρες, 52 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα τώρα που γυρνάμε εμείς στο βίντεο. Όταν θα είστε εσείς τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι θα δείχνει. Μπορεί να δείχνει ακριβώς το ίδιο, το πιο πιθανό αυτό. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Το έχουμε κάνει επίθεση, ώστε όποιος μπει να λέει σε ένα μήνα έχει site καινούριο από το Take it serious. Εδώ κάτω υπάρχουν όλα τα social media, YouTube, Instagram, Facebook. Και θα βάλουμε και το TikTok. Το θέμα όμως είναι τι μας έκανε να έρθουμε εδώ. Μας έκανε... Ωχ. Ένας... Πάτα ρε Μιχάλη, με να κάνεις μια κίνηση που χωρίς να κάνεις κατά μπορείς μια φορά στη ζωή σου. Συγγνώμη. Έλα, πάμε πάλι. Τι μας έκανε όμως να κάνουμε αυτό το βήμα. Για πες. Ένας συνεργάτης... Όχι ρε, πάλι έκανα κατά. Πάμε ξανά. Τρίτη και φαρμακερή θα είναι αυτή, κανόνισε. Τι μας έκανε όμως να κάνουμε αυτή μας την ιδέα πράξη. Ένας συνεργάτης που δεν είναι άλλος από το Παπάκι. Το Παπάκι το οποίο είναι το νούμερο ένα site, ο νούμερο ένα πάροχος σε ό,τι αφορά τα domains, τις ιστοσελίδες. Πάνω από τους μισούς σε όλη την Ελλάδα έχουν domain στο Παπάκι. Έτσι, χρόνια τώρα. Μία από τις μεγαλύτερες και ταυτόχρονα παλαιότερες εταιρείες στο χώρο, ελληνική εταιρεία, με έδρα κάτω στην Κρήτη, σύντεχνη, θα πω εγώ, με τους κριτικούς έχουμε μια τεράστια αγάπη, παρόλο που δεν έχουμε πάει ποτέ να τους δούμε από κοντά. Δεν έχουμε ανταμωθεί ποτέ με... Δεν έχουμε ανταμώσει σαν Take It Serious. Στην Κρήτη, με κριτικό έχουμε βρεθεί, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ έχω πάει βέβαια στην Κρήτη, αλλά πήγα το 2004. Δηλαδή πάνε πόσα χρόνια από τότε, κοντά 20 ετία. Το Euro μόνο θυμάμαι από τότε, ρε. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο σαν γεγονός. Το Παπάκι το οποίο είναι ένα one stop shop, δηλαδή περιέχει τα πάντα αν θέλεις να φτιάξεις ένα site, ένα domain, προφανώς το domain σου. Έχει hosting. Hosting, βεβαίως. Web building, για e-shop σε βοηθάει, έχει έξυπνα
Εργαλεία. Εργαλεία, μπράβο. Βοηθά, αν πάω που κολλάς, τα ξέρω εγώ. Που βάζεις στο site που έχεις φτιάξει και σου λέει κατά πόσο είναι σωστό και τι θέλει διόρθωση κτλ. Δηλαδή, αυτό. Ακόμα και αν έχεις ήδη site, ρε παιδί μου, το ελέγχεις. Συμβουλευτικά. Συμβουλευτικά. Ναι. Εργαλεία SSL για την ασφάλεια τη δική σου, έτσι, για την ασφάλεια των ανθρώπων που μπαίνουν στο site. Για να κατοχυρώσεις το domain σου, το όνομά σου, το σήμα σου και τα καθέκαστα, μια τεράστια σειρά από υπηρεσίες, αν είσαι ή αν θέλεις να μπεις σε αυτό το χώρο της online παρουσίας, σαν εταιρεία, σαν πρόσωπο, σαν βουλευτής, αύριο μεθαύριο, τώρα που έχουμε και εκλογές, ό,τι και να θες να κάνεις και να σταθείς στον ιστοχώρο. Ο ιστοχώρος. Το παπάκι. Ο ιστοχώρος, ξέρεις τι είναι. Αυτό. Ο κόσμος του ίντερνετ. Ο ιστοχώρος. Τι είναι. Ιστοσελίδα στην ουσία. Όχι, το website δεν είναι. Εγώ λέω σε όλο αυτό το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο. Μπράβο. Αν ξέρεις το ίντερνετ. Το ίντερνετ, αγόρι ίντερνετ. Το ίντερνετ. Παρουσία στο ίντερνετ. Ο βασικός σου συνεργάτης θα είναι το παπάκι. Έτσι. Να κάνουμε ένα sneak peek. Για να δούμε με τον κόσμο τι περίπου θα περιέχει το... Δεν είναι ακόμα έτοιμο. Βάλε έτσι στο περίπου πώς θα είναι το site. Προφανώς και δεν είναι έτοιμο. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Τα νέα είναι ενδεικτικά. Περίπου πώς θα είναι το techitsirius.gr. Πού είναι το ποντίκι, ρε. Α, έχει πάει εκεί πάνω. Εδώ βλέπετε μια αρχική εικόνα του πώς θα είναι το site. Ποιοι είμαστε. Μια αναφορά. Ένα μίνι βιογραφικό, στο οποίο βλέπετε ότι εγώ έχω 5 σελίδες βιογραφικό, 15-20 γραμμές, ο Αλέξης έχει 10, ο Μίτσος έχει 5. Καταρχάς αυτό είναι για να μην ρωτάτε αν είμαστε αδέρφια, τι σχέση έχουμε μεταξύ μας κτλ. Μπαίνετε εδώ, τα βλέπετε στην πράξη. Ο ρόλος του καθενός στο Tech It Series, αλλά και στο Tech It Series Production, στο οποίο θα είναι ένα δεύτερο site, το οποίο θα φτιάξουμε πάλι, το domain είναι παπάκι κτλ. Εκεί είναι κυρίως οι business δουλειές μας, γύρω από το Production. Εδώ λέμε λοιπόν το ρόλο του καθενός. Έχουμε κάποιες κατηγορίες πάνω που είναι reviews τα τελευταία βίντεο και μετά χωρισμένο σε κατηγορίες, δηλαδή οθόνες, κινητά, κάρτες γραφικών, λάπτοπ, ήχος κτλ. Τα πόσα unboxing έχουμε κάνει, πάνω από 400 καμία, πρέπει να είναι. 500 unboxings πρέπει να έχουμε. Είναι 500 unboxings. Σκοπός είναι από εδώ και πέρα κάθε νέο unboxing να το συνοδεύει και ένα άρθρο σε αυτό το site, το οποίο θα γράφει τα key points του προϊόντος και τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε. Συμπλήν. Πώς γράφουν, ας πούμε, για τα αυτοκίνητα που δοκιμάζουν, από εκεί έχω πάρει την ιδέα. Όλη η έμπνευση, να ξέρετε, για το πώς θα είναι το site είναι δική μου. Γι' αυτό, να ξέρετε, για ό,τι δείτε στραβού, φταίω εγώ. Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη και σιγά σιγά θα χτίζεται, όμως θα είναι όλο και καλύτερο. Θα κατηγοράτε μόνο τον Μιχάλη, παιδιά. Άρα έχουμε reviews, έχουμε gaming νέα. Gaming νέα τα οποία είναι PC News, Xbox News, PlayStation News, Nintendo News. Και άλλα, θα δούμε στην πορεία. Θα δούμε τι θα προκύψει. Αυτό κυρίως είναι κάποια newsletter που μας έρχονται από τις εταιρείες και που θέλετε κι εσείς να μαθαίνετε και πολλές φορές εμείς δεν σας πληροφορούμε επί τούτου. Δηλαδή μπορεί να πούμε, ρε παιδί μου, ότι ναι, βγήκε το νέο God of War όταν είναι να βγει, αλλά μπορεί να έχουν βγει άλλα 10-15 παιχνίδια. Έτσι. Κοίτα, εκεί θα βάλουμε λογικά και κατηγορία με gaming reviews. Μπράβο. Να δείτε ένα review γραμμένο, όμορφα, από εμάς που το έχουμε παίξει ή από κάποιο συνεργάτη. Έχουμε και μέλλον εκεί, θα τα πούμε άλλη φορά. Γιατί προς το παρόν είμαστε τρεις μας. Είμαστε τρεις μας. Αλλά... ξεκινήσαμε. Άντε, πες ο Στέλιος τέσσερις. Αλλά δεν έχει μπει κανένας άλλος στο κανάλι. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, κάνα 2-3 μοντάζ που έχουμε δώσει ναι. συνεργάτες μας. Μετά έχουμε τεχνολογικά νέα. Πάλι γύρω, δηλαδή, η νέα κάρτα γραφικών της τάδε εταιρείας. Ή μια ψύχτρα περίεργη. Ή μια οθόνη με κάτι καινούργιο σε χαρακτηριστικό. Να βάλουμε και μια κατηγορία gossip. Όχι. Τη Vigo και τέτοια. Όχι, ρε, δείτε πώς ήταν ο Μιχάλης πριν από 40 χρόνια. Gossip γύρω από εμάς. Δεν είχε γίνει. Πριν από 30 χρόνια, ας πούμε. Gossip γύρω από εμάς. Δείτε πώς έγινε ο Μιχάλης από τον Κωνσταντίνο και Ελένη. Ξέρω πώς θα μπορούσε να είσαι. Ή μπορούμε να κάνουμε το σαν σήμερα. Σαν σήμερα. Ναι. Έχει 365 μέρες ο χρόνος. Τόσα χρόνια φωτογραφίες έχουμε σίγουρα από κάθε μέρα. Θα βρούμε, ρε παιδί μου. Να βάλουμε και. Μετεωρολογική πρόβλεψη, να βάλουμε και ορτολόγιο. Γενικά, να θέλουμε να μας δώσετε, ιδέες γύρω από το site αυτό, έτσι, τι θα μπορούσε να έχει παραπάνω. Ονειροκρήτη. Λοιπόν, καταρχάς, δεν θέλουμε να μπούμε στα πόδια από κανέναν που είναι τώρα που ασχολείται με αυτά, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλουμε να μπούμε στο χώρο των website καθαρά για να χτυπήσουμε άλλους. Ούτως ή άλλως από το μηδέν θα ξεκινήσουμε. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα, έτσι. Τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Κυρίως είναι ένα χόμπι, κυρίως είναι για να αγκαλιάσουμε και αυτούς τους old school τύπους που παλιά διαβάζαν περιοδικά, τώρα τους ενδιαφέρει να διαβάσουν άρθρα, αλλά δεν είναι τόσο πολύ του να δουν ένα βίντεο, το βαριούνται λίγο, θέλουν να δουν ένα, δύο, τρία πράγματα και μέχρι εκεί.
αυτούς που δεν έχουν πολύ χρόνο. Και για να είναι και πιο πλήρες, σαν σύνολο σαν όλο σύνολο. Το κανάλι, ρε παιδί μου, με τα βίντεο του, με το site του, με όλα. Μελλοντικά είναι και ένας, ας πούμε, χώρος και για ένα χόμπι δικό μου κυρίως, αλλά νομίζω που θα το αγκαλιάσετε κι εσείς, που έχει να κάνει με το ραδιόφωνο, να μπορέσει αυτό το site να έχει, ας πούμε, μια εκπομπή η οποία είτε θα μιλάμε εμείς με τον κόσμο, πάρτε μας τηλέφωνο, θα δίνουμε γραμμή, να βγαίνουμε στον αέρα να μιλάμε για αθλητικά και ό,τι άλλο προκύψει. Παραγγελιές. Σίγουρα μουσική εκπομπή, δεν κοροϊδεύω τώρα. Σίγουρα μουσική εκπομπή, η οποία δεν θα είναι απαραίτητα να κάνω κάποιες μουσικές επιλογές. Δευτέρα, αυτό που έκανα τόσα χρόνια, εγώ να ξέρετε, για πολλά χρόνια έκανα ραδιόφωνο. Είχα βραδινή εκπομπή κάθε Δευτέρα. Ήταν 10-12, αλλά συνήθως πήγαινε μέχρι 2-3 το πρωί. Α, γι' αυτό και τα live τα έχεις βάλει Δευτέρα. Ναι, Δευτέρα, βράδυ. Βάλε κανένα άλλο background τώρα. Βάλε αυτό που έρχεται, το countdown, κάτι τώρα. Έχουμε τόση ώρα αυτό την ασπρίλα. Θα βάλεις και με το που ανοίγεις τη σελίδα να παίζει μουσική. Καλώς ορίσατε. Τι μουσική να παίζει. Μαγαμένη μου γαρδέλα. Όχι, ρε, όχι. Σταθμός, έτσι να παίζει. Ρε. Αυτό όχι, σπαστικά όχι, που. Όχι. Θα βάλουμε pop-up διαφημίσεις, τέτοια να πετάγονται 200.000 διαφημίσεις. Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα γιατί. Για να δεις το site, παιδιά, θα πρέπει να κλείσεις 800 παράθυρα, ρε. Και να αποδεχτείς τους όρους. Όλους. Όλους όρους. Διαβάζεις και να τους αποδεχτείς. Όλους. Βοηθάνε και τα εργαλεία του από το παπάκι. Γιατί έχει και ανταγωνιστική τιμολόγηση, έχει πολλά εργαλεία γύρω από το e-shop. Θα μπορούμε να βάλουμε και ένα e-shop, ρε, παιδί μου. Ναι, να μπορεί κάποιο να πάρει κάτι από εμάς, τα μπρελοκάκια μας, τα καπελάκια μας κτλ. Σε συνεργασία πάντα με τον επίσημο συνεργάτη μας που βγάζει το merchandise, τον Anime House, ή να τον πετάει εκεί, ρε παιδί μου. Θα βάλουμε, ήδη το έχω βάλει, θα το δει ο κόσμος όταν βγει το site, ένα link που θα βγαίνουν όλοι οι διαγωνισμοί. Θα ενημερώνεται ο άλλος, όποτε τρέχει διαγωνισμός από τους Take It Serious και πού τρέχει, θα πάτε εκεί και θα σου λέει. Διαγωνισμός τώρα έχει στο YouTube, τώρα στο Instagram. Άρα θα είναι και σαν μπούσουλας, έτσι, για το μπράβο, κανάλι. Μπράβο. Ο μπούσουλας, ο ποιος τον μπούσουλα λέξει. Θέλουμε τις ιδέες σας γύρω από αυτό. Επαναλαμβάνουμε ότι προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει γίνει από αρκετούς και είναι πάρα πολλά τα sites, τα tech media, ας το πούμε έτσι. Εμείς δεν πάμε να γίνουμε αυτό. Πάμε να κάνουμε το χόμπι μας, αυτό που ήδη κάνουμε με αυτόν τον τρόπο που εσείς αγαπήσατε, λίγο καλύτερο και λίγο πιο ολοκληρωμένο. Ψάχνω να βρω τις λύσεις γύρω από τη μουσική πραγματικά, γιατί είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ και το θέλω. Και το κύριο που θέλω εγώ είναι ο κόσμος που μας βλέπει να κάνει ένα κλικ στο link που υπάρχει στην περιγραφή, να μπει στο παπάκι και να δει γιατί επιλέξαμε αυτόν τον συνεργάτη για το χτίσιμο της ιστοσελίδας, κυρίως ό,τι αφορά το domain και τις υπηρεσίες που προσφέρει στο background. Και γενικότερα, άμα θέλει κάποιος να φτιάξει ιστοσελίδα από το μηδέν ή να διατηρήσει και να κάνει ακόμα καλύτερη αυτή που ήδη έχει, μπορεί να ρίξει μια ματιά στο παπάκι, σίγουρα θα βρει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Και αυτό αφορά και αυτούς που θέλουν και έχουν όρεξη και χρόνο να το κάνουν και μόνοι τους, να το ψάξουν, να δουν πώς μπορούν να το χτίσουν όλο αυτό. Κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν, μπορούν να δώσουν και τη δουλειά αυτή σε έναν άλλο συνεργάτη. Αυτός που θα πάρει πάλι το domain από το παπάκι, στην παρούσα φάση το site που βλέπετε μας το έχει χτίσει το DigiZone. Από την Κρήτη τα παιδιά και αυτά, άμεσοι συνεργάτες και από το παπάκι και δικοί μας φίλοι που μας είδαν και λέει: παιδιά, είδαν αυτό που έκανα, προσπάθησα να κάνω εγώ εκεί. Άστε. Λέει να αναλάβουμε εμείς που είμαστε λίγο καλύτεροι. Σβήστε. Οπότε η τελική μορφή που θα είναι σίγουρα πολύ πιο όμορφη θα είναι από το DigiZone, από τα παιδιά και αυτά από την Κρήτη. Ένα ευρύτερο πλαίσιο κάνουμε τον κύκλο που πάντα ήθελα να κάνω, ρε παιδί μου. Ένα κύκλο συνεργατών. Από την Κρήτη. Από την Κρήτη. Θα πάμε να... που έχουν εκεί ωραίο φαγητό και, ρακές, και, ωραίο, και ωραία ρακή. Και κοχλιούς και κυρίως όμως έχουν υπηρεσίες σύγχρονες που βοηθούν ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους, στη δουλειά τους και τα καθέκαστα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, τα καλύτερα έρχονται. Με βλέπετε χαμογελαστό γιατί είναι κάτι που ήταν δικιά μου ιδέα και ήθελα να το κάνουμε. Κρατούσαν τα αδέρφια μου που μου λέει: όχι, έλα εδώ! Δεν θα φτιάξει site, ποιος θα ασχολείται. Εσείς λέω και με αυτό, εγώ θα κάθομαι. Να παίρνω μόνο τηλέφωνα. Όχι, λέει, άλλος να ασχολείται. Εσείς λέω, είστε νέα παιδιά, εγώ δεν βλέπεις. Άστρα μουσια, φαλάκρα πίσω βγαίνει σιγά σιγά, κοιλιές εδώ. Γίνομαι γέρος σιγά σιγά. Ψάχνω να βρω άλλους να την κάνω. Εμένα δεν μου βαστάνε τα πόδια μου. Οπότε πάντα εγώ δίνω την ιδέα και αναθέτω την υλοποίηση της ιδέας αυτής σε τρίτους. Ο τίτλος του βίντεο ποιος θα είναι? Ο τίτλος του βίντεο θα είναι: θα κλείσουμε το κανάλι. Κλείνουμε το κανάλι. Κλείνουμε το κανάλι, κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο ή θα γιατί, μπορούσε. Γιατί, να πει γιατί. Γιατί το clickbait, καλός ή κακός, δουλεύει, ρε δουλεύει. Παιδιά. Το clickbait. Τι θα πούμε τώρα? Να, μπείτε στο takeitserious.gr, αυτό είναι το νέο μας site. Για τίτλος? Όχι, δεν unboxing and review Greek. Όπως κάναμε παλιά. The Greek way. Όχι. Μην δεις αυτό το βίντεο. Μην πατήσεις αυτό το κουμπί. Φάγαμε μπλε φαγητά για 5 μέρες. Φάγαμε μπλε φαγητά για 25 ώρες το 24ωρο. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
Λοιπόν, δεν έχω να πω πολλά. Μίτσο, έχεις να πεις εσύ τίποτα? Τίποτα. Να μπω να το φτιάξω, να το σουλουπώσω λίγο για να βγει. Περνάνε οι μέρες και οι ώρες. Και εγώ θα λείπω τώρα. Τώρα που μιλάμε, ο Δημήτρης είναι κάπου αραχτός σε μια παραλία κάπου στην Ταϊλάνδη. Και είναι έτσι ανάσκελα και μάλλον τον έχουν κάνει χειρουργείο και δεν έχει νεφρό. Μάλλον, τώρα δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Θα... σε ένα κρεβάτι που με πάγω. Οπότε μπορεί και να ισχύσει ο τίτλος του βίντεο. Ναι. Το κλείσουμε το κανάλι, τελειώνουμε. Τώρα δυο σας τι, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, έχει νόημα. Υπάρχει link στην περιγραφή με το site takeitserious.gr. Να δείτε λίγο πώς είναι. Τι να δείτε δηλαδή, το countdown θα δείτε. Όταν το φτιάξει ο Μίτσος θα δείτε τα υπόλοιπα. Υπάρχει link στην περιγραφή για το παπάκι. Να μπείτε να δείτε τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.